face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον ορθοπαιδικό χειρουργό και τον λαμπερό αυτό όνομα, Θεοδόσιος Κουκουμπής. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε? Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Έχετε και αυτό το βυζαντινό όνομα, κύριε Κουκουμπή, το οποίο μένει στη μνήμη και στο μυαλό του καθενός. Είστε καλά? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με το γόνατο. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που έχουν προβλήματα, ειδικά με το γόνατο και ισχύο. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το γόνατο. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η οστεοαθρίτιδα του γόνατος? Εσείς έχετε κάνει και μετεκπαίδευση στην Αμερική. Οι γνώσεις σας είναι τεράστιες και έχετε πάρει και βραβείο στο Άμστερνταμ για. Πείτε μας ακριβώς. Για την καινούργια σχεδίαση των αρθροπλαστικών του ισχύου και του γόνατος. Ακριβώς. Οπότε ένα μυαλό παραπάνω, ελληνικό μυαλό, στη θεραπεία της ελληνικής ορθοπαιδικής χειρουργικής. Επίσης, είστε και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πάμε να πούμε τι ακριβώς είναι η οστεοαθρίτιδα, αυτή λοιπόν που οδηγεί του γόνατος, που οδηγεί τον ασθενή στο ιατρείο σας. Η οστεοαθρίτιδα του γόνατος είναι μία φθορά του χόντρου στην περιοχή του γόνατος. Σταδιακά, ο φυσιολογικός χόντρος που προστατεύει τις κινήσεις του γόνατος φθείρεται με το πέρασμα του χρόνου. Η φθορά αυτή οδηγεί σε σταδιακή αποδιοργάνωση του γόνατος και στο τέλος φτάνει σε σημείο ασθενής να μην μπορεί να περπατήσει ή να μην μπορεί να εκτελέσει τις καθημερινές δραστηριότητες. Η ποιότητα της ζωής του χειροτερεύει. Έχουμε και βίντεο να δείχνουμε πάνω σε αυτό. Να δείχνουμε παράλληλα και το βίντεο και να μας εξηγείτε πώς ακριβώς προκαλείται. Η ακριβής αιτιολογία δεν είναι απόλυτα γνωστή, αλλά είναι κάτι, η φθορά αυτή η οποία προκαλείται, προέρχεται με τη φθορά με την πάροδο του χρόνου, όπου μπορεί να επιδεινωθεί και από διάφορους άλλους παράγοντες. Σίγουρα επηρεάζεται από γονιδιακούς παράγοντες, αλλά εκτός από τους γονιδιακούς αυτούς παράγοντες, επισέρχονται και κάποιες άλλες αιτιολογίες, όπου προκαλούν φθορά του χόντρου, η οποία σταδιακά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου και δεν έχουμε κάποιο τρόπο να τη σταματήσουμε. Πολύ δε περισσότερο, τουλάχιστον προς το παρόν, να την θεραπεύσουμε. Σίγουρα, γιατί η βάδιση είναι απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Είναι ότι δεν μπορεί να σταματήσει η φθορά αυτού του συγκεκριμένου. Βάδιση είναι ζωή. Έτσι. Κίνηση είναι ζωή. Έτσι. Άρα οφείλουμε να μπορούμε να κινούμαστε. Και από πιο νεαρή ηλικία, αναρωτιόμαστε καμιά φορά, κύριε Κουκουμπή, εάν πρέπει να ανεβοκατεβαίνουμε τόσο πολλά σκαλιά, π.χ. Λένε καμιά φορά πάμε από τα σκαλιά, μην παίρνουμε τον σανσέρ για την εξάσκηση. Αλλά στο τέλος, δηλαδή προς το τέλος της ζωής σου, έχεις πρόβλημα μετά όμως, δηλαδή κάποια πράγματα που κάνουμε, ο αθλητισμός, το τρέξιμο, το τζόγκινγκ, πάρα πολλά πράγματα που ταράζουν λίγο το γόνατο. Ταράζουν αρκετά, όχι λίγο. Αναμφισβήτητα, κάποιες ασκήσεις οι οποίες βοηθούν στο γόνατο, όπως που αναφέρατε το ανέβασμα των σκαλιών, σίγουρα γυμνάζει τους μύες. Ταυτόχρονα όμως σε πολλούς οδηγεί σε φθορά του χόντρου. Θα πρέπει να ξέρουμε γενικά ότι ο αθλητισμός είναι μια πολύ ωφέλιμη δραστηριότητα, αλλά ο πρωταθλητισμός πολλές φορές οδηγεί σε τραυματισμούς, μη αναστρέψιμους. Και το κακό είναι ότι συνήθως με πρωταθλητισμό ασχολούνται νεαρές ηλικίες. Mm-hmm. Και άρα έχουμε μεγάλες καταστροφές σε μικρές ηλικίες. Που δεν είναι καθόλου καλό. Γι' αυτό από μικρές ηλικίες πρέπει να προσέχουμε, να προσέχει γενικά ο κόσμος τι πρέπει να κάνει. Πώς ακριβώς όμως διαπιστώνεται? Η οστεοαθρίτιδα κλινικά αρχίζει και τη διαπιστώνει ασθενής βέβαια, με το να έχει κάποια προβλήματα στα γόνατα. Στην αρχή έχει μια ήπια ενόχληση, η οποία σταδιακά οδηγεί σε πόνο, δεν μπορεί να περπατήσει, δυσκολεύεται να ανεβοκατεβεί σκαλιά και βέβαια δεν μπορεί και να τρέξει πολύ περισσότερο. Όταν κάποιος έχει τέτοιες ενοχλήσεις, ανεξαρτήτου ηλικίας πηγαίνει φυσικά στον ορθοπαιδικό. Η πρώτη εξέταση που κάνουμε είναι η απλή ακτινογραφία. Στην απλή ακτινογραφία διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ο χόντρος, αυτός που φαίνεται στην εικόνα, που δείχνουν τα κόκκινα βελάκια. Η απόσταση ανάμεσα από τον μυρό και την κνήμη είναι εκμηδενισμένη, που σημαίνει πρακτικά δεν υπάρχει καθόλου αρθρικός χόνδρος. Ενώ στο έξω τμήμα των γονάτων, είναι ο ίδιος ασθενής και τα δύο γόνατα, υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση που φαίνεται με τα μπλε τα βελάκια, όπου αυτή η απόσταση δεν είναι κενό, αλλά αντιπροσωπεύει το χόνδρο που δεν έχει φθαρεί ακόμα. Αυτή είναι η μόνη διάγνωση που χρειάζεται. Η μόνη ακτινολογική διάγνωση. Δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, μαγνητική τομογραφία που το βλέπουμε πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι μια περιττή εξέταση. Σωστά. Δηλαδή υπάρχουν άτομα που τους έχουν πει να κάνουν και εκείνη την εξέταση και δεν είναι απαραίτητη, εννοείται.
Δυστυχώς πολλές φορές έρχονται πολλοί ασθενείς στο ιατρείο. Και έχουν κάνει ήδη τις εξετάσεις. Έχουν κάνει ήδη μαγνητική τομογραφία, δεν έχουν κάνει απλή εκτομογραφία. Και ξεκινάνε με μια πολύ ακριβή εξέταση, η οποία είναι παντελώς περιττή. Σωστά. Και σε αυτό ευθύνονται και ο ασθενής, διότι πηγαίνουν στους γιατρούς και λένε θέλω μια μαγνητική τομογραφία, αλλά ευθύνονται και οι γιατροί πολλές φορές, διότι για να δείξουν ότι προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή, του γράφουν κατευθείαν μαγνητική τομογραφία, η οποία υποτίθεται δείχνει περισσότερα πράγματα. Είναι λάθος αυτή η άποψη. Η μαγνητική τομογραφία μας δείχνει τα μαλακά μόρια, τα οστά φαίνονται στην απλή εκτομογραφία. Άρα, η μόνη εξέταση που χρειάζεται για τη διάγνωση της οστεοαρθρίτιδος είναι απλή εκτομογραφία. Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Η λύση της οστεοαρθρίτιδας, ποια ακριβώς είναι? Η οριστική αντιμετώπιση και η λύση της οστεοαρθρίτιδας είναι μόνο μία, χειρουργική. Πιθανόν σε ερχόμενα στάδια να μπορεί να το αντιμετωπίσει κάποιο συντηρητικά, μέχρι να φτάσει στην οριστική λύση. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει στην ιατρική να αναστρέψουμε την εκφύλιση. Την εκφύλιση του χόντρου όπως και κανένας άλλο παράγοντα φυσικά, κανένας άλλο οργάνου. Οπότε η μόνη θεραπεία που υπάρχει είναι η αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης, που περιλαμβάνει αφαίρεση του φθαρμένου χόντρου, αφαίρεση ενός μικρού τμήματος από το οστούν, παρασκευή των αρθρικών επιφανειών με τρόπο που πρέπει και μετά τοποθέτηση μιας τεχνητής άρθρωσης. Αυτή η οποία λέγεται αρθροπλαστική. Κατά τη γνώμη μου, πιο σωστός όρος είναι αντικατάσταση, ολική αντικατάσταση του γόνατος και όχι αρθροπλαστική, διότι δεν μπορούμε να αναπλάσουμε την άρθρωση, δεν αναπλάθεται, την αντικατιστούμε. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιείται ευρέως αυτός ο όρος αρθροπλαστική και είναι κατανοητός από τους περισσότερους ανθρώπους. Να τονίσουμε λιγάκι ότι έχετε πάρει διεθνές πρώτο βραβείο για την σχεδίαση της αρθροπλαστικής και το ισχύει και το γόνατο στο Άμστερνταμ. Σωστά. Ναι. Αξιέπαινος είστε πάνω σε αυτό και το τονίζουμε γιατί δεν έχουμε πάντα άτομα που έχουν πάρει και βραβείο. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την MIS, ελάχιστης επεμβατικότητας. Τι ακριβώς είναι η συγκεκριμένη χειρουργική, Minimal Invasive Surgery, όπως λέμε. Ο όρος γενικά MIS, που βγαίνει από τον όρο Minimal Invasive Surgery, έχει σχέση κυρίως με τους χειρισμούς που γίνονται στα μαλακά μόρια και όχι τόσο με το μήκος της τομής του δέρματος. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον τραυματισμό στα μαλακά μόρια χωρίς ταυτόχρονα να διακινδυνεύουμε τη σωστή εκτέλεση της επέμβασης. Με τον τρόπο αυτό έχουμε κάποια ωφέλη τα οποία περιλαμβάνουν άμεση κινητοποίηση του αρρώστου χωρίς ιδιαίτερες ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να έχει και λιγότερες επιπλοκές όπως τρομβώσεις. Μάλιστα. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές επιγραμματικά. Αυτός είναι ο ορισμός του MIS. Ωραία, να ρωτήσουμε. Έχουμε κατά καιρούς διάφορη ορθοπαιδική χειρουργία, έχουμε ακούσει διάφορες τεχνικές. Εσείς κάνετε μια τεχνική η οποία λέγεται subvastus. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η ολική αρθροπλαστική ελάχιστης επεμβατικότητας που ονομάζεται subvastus, γιατί η προσπέλαση είναι αυτή που διαφοροποιεί τη μέθοδο. Ακριβώς. Όπως σωστά είπατε, είναι προσπέλαση. Δεν είναι τεχνική η μέθοδος. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, δηλαδή οι προθέσεις, είναι τα ίδια. Ο τρόπος που παρασκευάζουμε το γόνατο διαφέρει. Και όταν λέω τρόπος, εννοούμε ποια είναι η τομή. Αυτό που αποκαλούμε προσπέλαση στην ιατρική. Η subvastus είναι ενδεχομένως η μόνη πραγματική MIS, δηλαδή ελάσσομος επεμβατικότητος επέμβαση, όπου δεν τραυματίζει τα μαλακά μόρια καθόλου. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι παρασκευάζει τελείως εσωτερικά, από μέσα δηλαδή τον μη, τον έσω πλατή συγκεκριμένα, από εκεί βγαίνει η λέξη βάστους, στα αγγλικά σημαίνει έσω πλατής. Ο έσω πλατής είναι τμήμα του τετρακεφάλου, όπου παίρνοντας τον έσω πλατή μαζί με ολόκληρο το τετρακέφαλο, τον βάζουμε στο πλάι και έτσι έχουμε όλη την επιφάνεια του γόνατος να την παρασκευάσουμε. Οι συνηθισμένες προσπελάσεις που γίνονται είναι συνήθως η έσω παρεπιγονατιδική, όπου στην πραγματικότητα γίνεται μια τομή του τένοντα του τετρακεφάλου, όπου ανοίγει ο τετρακέφαλος και μπαίνουμε ανάμεσα να παρασκευάσουμε το γόνατο. Και μία άλλη επίσης που λέγεται MIS είναι η mid-vastus, δηλαδή διά του έσω πλατή, όπου γίνεται τομή, σχάση για την ακρίβεια των μειών. Η subvastus
δεν κόβει καθόλου το μυϊό. Το παρεκτοπίζει τελείως το πλάι. Με αποτέλεσμα να μην τραυματίζεται. Είναι μια προσπέλαση που είναι αρκετά σπάνια. Κατ' εκτίμηση, λιγότερο από 1% των ορθοπαιδικών τη χρησιμοποιούν. Έχει όμως, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, εκπληκτικά καλά και θεαματικά αποτελέσματα, τουλάχιστον στην άμεση μεταχειρητική περίοδο. Θα ρωτήσει κανείς ότι υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Δηλαδή, minimal invasive ακούμε συνέχεια, όλο και περισσότερο ορθοπαιδικοί χειρουργοί επιλέγουν τη minimal invasive surgery ελάχιστη επεμβατικότητα. Σε τι διαφοροποιείται η συγκεκριμένη μέθοδο, γιατί και όλες οι μεθόδους τη ελάχιστη επεμβατικότητα, minimal invasive surgery, είναι μη τραυματικές. Δηλαδή, δεν τραυματίζουν πολλά μόρια. Εδώ, τι βλέπουμε διαφορετικό? Πολλές από αυτές, όπως είπατε, λέγονται MIS, δεν είναι όμως. Εάν κοιτάξουμε την εικόνα αυτή, για παράδειγμα, που βλέπουμε τώρα, όπου είναι μια παραποιημένη εικόνα από χειρουργείο, φαίνεται μετά το πέρας του χειρουργείου η αρθροπλαστική του γόνατος, η οποία καλύπτεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τον μυ. Ο μυς αυτός, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κόκκινος. Αυτός είναι ο εσωπλατής. Η κλασική προσπέλαση είναι αυτή, η τομή δηλαδή, η τομή του, όπως λέμε, είναι αυτή που φαίνεται με την μπλε τη γραμμή, όπου κόβεται όλη αυτή η περιοχή μέχρι πάνω. Και ανοίγει, κόβεται δηλαδή ο τένοντας του τετρακεφάλου και κόβεται ο μυς, η πρόσφυση του μυ, του εσωπλατή πάνω στην επιγονατίδα. Μετά φυσικά το πέρας της επέμβασης, αυτή η τομή ράβεται. Το θέμα είναι ότι αυτή η συραφή που γίνεται μετά έχει κατηγορηθεί ότι μπορεί να προκαλεί κάποιες ενοχλήσεις. Και στην αρχή πόνο πιο έντονο, αδυναμία έντονη στήριξης του ποδιού, η χρήση του γόνατος, αλλά ενδεχομένως και μακροχρόνια. Ο λόγος που έχει κατηγορηθεί για μακροχρόνιες ενοχλήσεις είναι ότι μπορεί μεν να έχει τοποθετηθεί σωστά η αρθροπλαστική από τον χειρουργό που την έχει κάνει, χωρίς καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι διαμαρτύρονται ότι δεν αισθάνονται καλά το γόνατο, κυρίως στο πρόσθετο μέρος, διότι όταν κόβουμε την πρόσφυση του μυ και τον τετρακεφαλικό τένοντα, διαταράσσονται κάποιες αισθητήρες απολήξεις. Χάνεται δηλαδή αυτό που λέμε ιδιοδεκτικότητα. Mm-hmm. Οπότε δεν έχει κάποιος πολύ καλή αίσθηση της λειτουργικότητος. Με αποτέλεσμα είναι ενδεχόμενο, δεν είναι σίγουρο, είναι ενδεχόμενο να έχει μόνιμες ενοχλήσεις χωρίς να σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την αρθροπλαστική αυτού καθ' αυτού. Mm-hmm. Με τη subvastus ξεπερνάμε όλο αυτό το πρόβλημα, όπου παραμένει ακέραιος όλος ο εκτατικός μηχανισμός, έτσι λέγεται. Εκτατικός μηχανισμός, όταν λέμε, εννοούμε τον μη, τον τετρακέφαλο, με την επιγονατίδα και τον επιγονατιδικό τένοντα, όπου παρακάμπτονται στο πλάι και καθώς παρακάμπτονται στο πλάι, δεν δημιουργείται κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργικότητα του μη, άμεσα μετά το χειρουργείο. Ευχαριστούμε που μας τα λέτε έτσι αναλυτικά, αλλά οι απορίες είναι τεράστιες πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα, είναι λιγότερο όμως επώδυνη αυτή η τεχνική σε σχέση με άλλες τεχνικές? Είναι σαφέστατα λιγότερο επώδυνη. Ειδικά δηλαδή με τη χειρητική πορεία. Ναι, η άμεση με τη χειρητική πορεία έχει σαφή διαφορά από τις υπόλοιπες προσπελάσεις. Φυσικά η διαφορά δεν είναι πάντα πολύ μεγάλη. Έχουμε και περιστατικά που βλέπουμε εδώ. Ναι, εδώ βλέπουμε κάποιο βίντεο από μία ασθενή, mm-hmm. όπου είναι μέσα σε λίγες ώρες, λιγότερο από 24 ώρες, πώς μπορεί να δουλεύει το γόνατο χωρίς να έχει ενόχληση. Βλέπετε πώς λυγίζει mm-hmm. και τεντώνει το γόνατο χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Και άνεση βλέπουμε ότι... Ναι, και με μεγάλη άνεση. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν περάσει ούτε 24 ώρες. Και πώς περπατάει την επόμενη μέρα. Δηλαδή περίπου 30 ώρες μετά του χειρουργείου, όπου στηρίζει το πόδι χωρίς κανένα πρόβλημα, μόνο με μία πατερίτσα. Mm-hmm. Με ένα μπαστούνάκι. Στην αρχή δηλαδή είναι η πατερίτσα και αργότερα... Αργότερα μετά από καιρό την αφήνουμε. Η προηγούμενη εικόνα ήταν 30 ώρες μετά. Και αυτή που βλέπουμε τώρα είναι μετά από μία εβδομάδα, όπου φαίνεται πόσο άνετα περπατάει. Mm-hmm. Θα ήθελα να τονίσω μία λεπτομέρεια. Είναι η ίδια ασθενής είναι. Ναι, είναι η ίδια ασθενής ακριβώς. Wow. Θα ήθελα να τονίσω μία λεπτομέρεια. Ενδεχομένως να βλέπετε ότι περπατάει με ένα μόνο μπαστούνάκι. Είναι η βακτηρία γκόνα, όπως τη λέμε. Mm-hmm. Και εδώ είναι οι κινήσεις που κάνει επίσης μία εβδομάδα, 8 μέρες μετά το χειρουργείο. Πόσο εύκολα τεντώνει και λυγίζει το γόνατο. Θα πρέπει να τονίσω δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι παρόλο ότι έχουν αλλάξει πολλά πρωτόκολλα θεραπευτικά και ανησιολογικά,
Τα φάρμακα δηλαδή μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ από τους ανεσιολόγους. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι οι σύγχρονες πολλές προσπελάσεις που αποκαλούνται από πολλούς συναδέλφους ορθοπαιδικούς MIS έχουν καλύτερα αποτελέσματα, όχι λόγω των καλύτερων τομών, αλλά λόγω των καλύτερων φαρμάκων που δίνουμε τώρα σχετικά με αυτά που δίνουμε πριν από πολλά χρόνια. Μάλιστα. Αυτή η συγκεκριμένα προσπέλαση, επειδή τις έχω δουλέψει όλες τις προσπελάσεις και τις ξέρω, με τα ίδια ανεσολικά πρωτόκολλα, δηλαδή με τα ίδια φάρμακα, έχω δει ότι έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα πολύ πρώιμα. Και αυτή η ασθενής που περπατάει με ένα μόνο μπαστούνάκι, δεν είναι κάτι που του συνιστώ συνήθως. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Mm-hmm. Κανονικά θα πρέπει οι ασθενείς όλοι να έχουν, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, δύο μπαστούνάκια για να περπατάνε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το μεταβολισμό του ανθρώπου, ούτε τη φύση του ανθρώπου. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί. Συνιστώ σε όλους τους ασθενείς να έχουν δύο μπαστούνάκια να περπατάνε και να το πατάνε το πόδι φυσικά όσο το αντέχουν, όσο δεν τους ενοχλεί. Mm-hmm. Το χρονικό διάστημα που συνιστώ είναι περίπου 3-4 εβδομάδες, ανάλογα με το πώς αισθάνονται βέβαια. Στη συγκεκριμένη όμως, της είχα επιτρέψει να έχει ένα μπαστούνάκι, άσχετα αν μπορούσε και χωρίς μπαστούνάκι καθόλου, διότι αν προσέξετε, το δεξί της το χέρι κρέμεται τελείως όταν περπατάει. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα μπαστούνάκι ακόμα, δηλαδή στο δεξί του χέρι. Οπότε αναγκαστικά είχε μόνο ένα μπαστούνάκι και περπατάει πάρα πολύ καλά μόνο με ένα μπαστούνάκι. Δεν είναι όμως ο κανόνας αυτό, επαναλαμβάνω, που του συνιστώ. Συνιστώ δύο και όχι ένα. Mm-hmm. Άσχετα εάν μπορούν και χωρίς κανένα. Mm-hmm. Το τονίζουμε αυτό γιατί η μεταχειρητική πορεία είναι πολύ σημαντική. Όλα αυτά τα περιστατικά εξάσκησης, βλέπουμε ότι ο ασθενής είναι προετοιμασμένος πριν κάνει αυτή την επέμβαση. Δηλαδή, ξέρει ότι μετά θα περπατάει με ένα μπαστούνάκι. Όλους τους προετοιμάζω το τι να περιμένουν περίπου μετά την επέμβαση άμεσα. Άμεσα εννοώ μετά από 2-3 ώρες που τους σηκώνω για να περπατήσουν αμέσως και τι θα περιμένουν μετά από μια εβδομάδα, μετά από ένα μήνα. Σωστά. Περίπου. Τόνισα τη λέξη περίπου, διότι όλοι οι ασθενείς δεν είναι το ίδιο. Όπως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Έτσι. Και έχει σημασία αυτό, διότι και η βαρύτητα της κάθε επέμβασης είναι διαφορετική, η βαρύτητα της αρθρίτιδος, η ηλικία διαφορετική, τα προβλήματα υγείας. Κάποιοι πάσχουν και από τα δύο γόνατα, άλλοι πάσχουν και από το ισχύο και από τη μέση. Άρα δεν μπορούμε όλους τους ασθενείς να τους αντιμετωπίζουμε με οδηγίες τύπου φωτοτυπίας. Διαφορετικά δεν τους βλέπαμε. Μάλιστα. Θα τους χειρουργούσαμε, θα τους δίναμε ένα χαρτί και δεν τους ξαναβλέπαμε μετά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν προετοιμάζονται τι περίπου θα περιμένουν και εφόσον είναι σε θέση να το κάνουν. Που οι περισσότεροι μπορούν και το κάνουν, έχει καλώς. Εάν κάποιος δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο, δεν είμαστε τόσο απόλυτοι. Κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Αλλά κάρτα ανάλογα τον ασθενή. Βέβαια. Έτσι πρέπει. Τώρα, υπάρχει διαφορά στον τρόπο που προσπέλεσε με τα χειρητική πορεία και στο τελικό αποτέλεσμα? Το τελικό αποτέλεσμα πιθανό να είναι το ίδιο. Δηλαδή, είτε κάνει κάποιος την κλασική προσπέλαση που κάνουν το 90% των ορθοπαιδικών και περίπου ένα 9% κάνει τη μη βάστους. Είτε κάνει την κλασική, είτε κάνει μία προσπέλαση τύπου MIS, είτε sub vastus πολύ περισσότερο, το αποτέλεσμα μετά από 3-6 μήνες να είναι το ίδιο. Υπάρχει όμως ένα, και αυτό είναι σαφές, δεν σημαίνει ότι θα είναι καλύτερα στο βάθος χρόνου. Η sub vastus δίνει πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα στην άμεση μεταχειρητική περίοδο. Mm-hmm. Αυτό ισχύει γενικά για όλες τις MIS προσπελάσεις, είτε μιλάμε για το ισχύο, είτε για το γόνατο. Ειδικά σε σαμβάστος ενδεχομένως να υπάρχει μια μικρή διαφορά και για το μέλλον. Επειδή όπως ανέφερα πριν, όταν κόβεται ο τετρακεφαλικός τένοντας και ο έσω πλατής από την επιγονατίδα και ξαναράβεται μετά, επειδή μπορεί να διαταραχθεί αυτή η διοδεικτικότητα, όπως λέγεται, της αίσθησης, της λειτουργίας του μη, είναι ενδεχόμενο πολλοί που έχουν ενοχλήσει στο μέλλον από μια καλή κατά τα άλλα επέμβαση, να μην έχουν μη τη σαμβάστος, επειδή δεν διαταράσσεται ο εκτατικός μηχανισμός. Παίζει ρόλο η ηλικία? Όχι. Α, δεν παίζει ρόλο. Η ηλικία μπορεί να παίζει ρόλο. Καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικό να κάνει μια επέμβαση αυτού του τύπου στα 50 από το να είναι 80 χρονών. Στην ταχύτητα αποκατάστασης. Αλλά το αν θα το αισθάνεται καλά το γόνατο ή όχι εξαρτάται από την προσπέλαση, από τους χειρισμούς των μαλακών μωρών δηλαδή. Ουσιαστική άλλη συζήτηση είναι εκεί. Όχι το κόκαλο, τι θα το κάνουμε. Πώς θα χειριστούμε τα μαλακά μόρια. Και εδώ είναι το δύσκολο πολλές φορές να το εξακριβώσουμε. Όταν βλέπουμε ασθενείς, άσχετα αν τους έχουμε χειρουργήσει εμείς ή κάποιοι άλλοι, μετά το χειρουργείο, διότι τα μαλακά μόρια δεν φαίνονται με καμία εξέταση.
Το χέρι του χειρουργού όμως είναι εξίσου πολύ σημαντικό, γιατί λένε πολλές φορές, όπως και μία ένεση να πας να κάνεις, δηλαδή να σου πάρουν αίμα, λένε ότι ανάλογα και το χέρι αυτό το οποίο επεμβαίνει, είτε επεμβαίνει σε μία ένεση, είτε επεμβαίνει σε μία επέμβαση. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Προφανώς και έτσι είναι. Τώρα πάμε να μιλήσουμε, κύριε Κουκουμπή, για την ακρίβεια. Ποια, θέλετε να μας πείτε για την ακρίβεια της τοποθέτησης, πόσο σημαντική είναι και αν είναι εφικτή σε μία τέτοια περίπτωση. Και με τη μέθοδο που λέτε sub-vastus. Η sub-vastus, αρχίζω από το δεύτερο που είπατε, ναι, επιτρέπει να γίνουν κάποιες μετρήσεις μεγάλης ακρίβειας. Mm-hmm. Απλώς πρέπει κάποιος να γνωρίζει πολύ καλά αυτή την προσπέλαση για να την κάνει σωστά. Δεν είναι αυτό πρόβλημα. Η ακρίβεια της τοποθέτησης μπορεί να εξασφαλιστεί όμως με κάποιο τρόπο. Μπορεί να εξασφαλιστεί. Μπορεί να εξασφαλιστεί με κάποια ειδικά εργαλεία που λέγονται PSI, δηλαδή από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων, Patient Specific Instruments, δηλαδή εργαλεία ειδικά για τον ασθενή. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ενδεχομένως να μην είναι απαραίτητα πάντα να χρησιμοποιούνται αυτά. Όταν κάνουμε το χειρουργείο, λαμβάνουμε υπόψη κάποια οδηγά σημεία στα οστά, στο μυρό και στην κνήμη δηλαδή, που θα τοποθετήσουμε την πρόθεση. Θα παρασκευάσουμε βέβαια πρώτα το μυρό και την κνήμη, και μετά εκεί που θα τα παρασκευάσουμε, εκεί και θα τα βάλουμε. Mm-hmm. Μερικές φορές σε κάποιους ασθενείς, όταν είναι παραμορφωμένοι, αν έχουν πολλά οστεόφυτα, αν είναι παχείς, που δεν είναι και μικρός ο αριθμός αυτών των ασθενών, mm-hmm, υπάρχουν διάφορα άλλα προβλήματα σταθερότητος του γόνατος ή κατάγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν πιο μακριά από το γόνατο, στο μυρό και στην κνήμη, που έχουν αλλάξει όλη την ισορροπία του κάτω άκρου. Μπορεί αυτά τα οδηγά σημεία που έχουμε στο χειρουργείο να μην είναι εύκολα να τα ξακριβώσουμε. Χρησιμοποιώντας αυτά τα ειδικά εργαλεία, διεγχειρητικά, μέσα στο χειρουργείο δηλαδή, μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι θα γίνει σωστή τοποθέτηση των προθέσεων. Και όταν λέω σωστή τοποθέτηση, τι εννοώ? Δεν εννοώ το πώς θα κολλήσουν πάνω στο κόκαλο, ενώ σε ποια θέση θα μπουν. Το γόνατο είναι αρκετά πολύπλοκη άρθρωση, διότι γεφυρώνει δύο αρθρώσεις που δουλεύουν τελείως διαφορετικά. Είναι ανάμεσα από το ισχύο, που κάνει πλήρη κίνηση, κάμψη, έκταση και στροφές με την ποδοκνημική, τον αστράγγο δηλαδή, όπως το λέει ο κόσμος γενικά, mm-hmm, όπου κάνει μόνο μία κίνηση. Το πόδι πηγαίνει πάνω-κάτω, δηλαδή κάμψη, έκταση. Συστή. Και το γόνατο κάπου ενδιάμεσα. Οπότε πρέπει να γεφυρώσει αυτές τις δύο αρθρώσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη η κίνησή του. Κάνει ταυτόχρονα κάμψη, έκταση και στροφή. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, αυτό γίνεται με το συνδυασμό τη σωστή θέση των αρθρικών επιφανειών, των προθέσεων συγκεκριμένα όταν τα αλλάζουμε, μαζί με τους συνδέσμους που υπάρχουν. Εάν κάτι από όλα αυτά δεν μπει σωστά και μπει με μια διαφορετική στροφή, παράδειγμα μπει μια στροφή λιγότερο κατά 3-5 μοίρες, που δεν είναι και πολύ μεγάλη αυτή η στροφή, να κάνει κάποιος λάθος, μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι τέλειο. Οπότε, εάν έχουμε κάποιες αμφιβολίες, μπορούμε, αν θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή να κάνουμε ειδική παραγγελία για το συγκεκριμένο ασθενή, για το συγκεκριμένο γόνατο, να πάρουμε αυτά τα εργαλεία. Τώρα, πώς κατασκευάζονται αυτά τα προπλάσματα? Αυτά τα προπλάσματα που βάζουμε μέσα στο χειρουργείο γίνονται μετά από μια ειδική μελέτη με αξονική τομογραφία, όπου αφού κάνουμε αυτή τη μελέτη, με αξονική τομογραφία ολόκληρου του κάτω άκρου, πηγαίνει σε κάποιο κέντρο στο εξωτερικό που κάνει ειδικές τέτοιες μελέτες. Μας έρχεται μία εικόνα μέσω email, φυσικά όπως αυτή που φαίνεται στην εικόνα, όπου βλέπουμε την πρόθεση πώς θα είναι μετά από όλη αυτή την κατασκευή. Βλέπουμε πώς είναι αρχικά τα οστά με τα οστεόφυτα και πώς θα είναι η πρόθεση. Εάν συμφωνούμε με την κατασκευή όπου έχει κάνει η εταιρεία, εδώ βλέπουμε πώς είναι ένα γόνατο τελείως κατεστραμμένο με τεράστια οστεόφυτα όπου έχει καταστραφεί και η κνήμη που έχει βουλιάξει. Mm-hmm. Όπου αυτό, σαν παρένθεση, μας βοηθάει επίσης, γιατί βλέπουμε μια εικόνα όλου του γόνατος που δεν μπορούμε να την έχουμε μέσα στο χειρουργείο. Δεν μπορούμε δηλαδή να ξέρουμε πίσω από το γόνατο πώς είναι το κόκαλο. Ενώ με αυτόν τον τρόπο το βλέπουμε σε τριζιάστατη μορφή. Mm-hmm. Οπότε μετά, εφόσον συμφωνούμε με την τοποθέτηση που έχει κάνει η εταιρεία που το κατασκευάζει, εγκρίνουμε τα σωστά μεγέθη και τη σωστή στροφή της πρόθεσης και αφού την εγκρίνουμε, απαντάμε και μετά κατασκευάζονται αυτά τα ειδικά καλούπια, αυτά τα εργαλεία δηλαδή που είναι εξατομικευμένα εργαλεία κουπής, mm-hmm, των οστών. Έτσι είναι σωστή λέξη. Δεν είναι εξατομικευμένη πρόθεση, το τονίζω. Διότι πολλές φορές ακούμε από κάποιους συναδέλφους που λένε εξατομικευμένες αρθροπλαστικές γόνατος.
δεν είναι εξατομικευμένες οι αρθροπλαστικές γόνατος. Τα εργαλεία κουπής είναι εξατομικευμένα. Σωστά. Let's talk about the downside που λέμε και στην Αμερική. Υπάρχει μειονέκτημα με τη συγκεκριμένη τεχνική? Μειονέκτημα δεν θα έλεγα ότι υπάρχει. Απλώς θα πρέπει να συζητηθεί πρώτον ο παράγοντας του κόστους. Έχει κάποιο κόστος αυτό. Το οποίο θα πρέπει να το καλύψει ο ασθενής. Σωστά. Αυτό θα ήταν θεωρητικά ένα πιθανό, εντός εισαγωγικών λέξη πιθανό, μειονέκτημα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ενδεχόμενο η μελέτη αυτή να μην είναι απόλυτα σωστή. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Τα εργαλεία αυτά δεν εξασφαλίζουν ένα καλό χειρουργείο. Εξασφαλίζουν ότι θα γίνει το χειρουργείο όπως το έχει προσχεδιάσει ο χειρουργός. Εάν δεν το έχει σχεδιάσει σωστά ο χειρουργός και δεν θα γίνει καλά η επέμβαση, δεν θα είναι τα εργαλεία. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Μα γι' αυτό φέραμε και εσάς, κύριε Κουκουμπή, εδώ, γιατί ξέρουμε ότι χειριζόσαστε τη συγκεκριμένη τεχνική και μέθοδο καλά, τη Supervastus. Χωρίς εγγύηση, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι σημαντικό, όπως είναι ένας πιλότος και υπάρχουν τα mileage που λέμε σε έναν πιλότο και πόσα μίλια έχει κάνει, έτσι είναι και η ορθοπαιδική χειρουργική και οποιαδήποτε χειρουργική. Όταν έχει κάποιος κάνει πάρα πολλά περιστατικά, η Supervastus π.χ. εσείς τη χειρίζεστε καθημερινά. Οπότε ξέρετε πολύ καλά τη συγκεκριμένη τεχνική. Μόνο και μόνο με αυτό είναι τεράστιο προτέρημα για να χειρίζεστε τα εργαλεία σας. Συμφωνείτε? Συμφωνώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουκουμπή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας. Face to face, συνεχίζουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, τον κύριο Θεοδόσιο Κουκουμπή. Κύριε Κουκουμπή, ήσασταν και πρόεδρος της ορθοπαιδικής χειρουργικής εταιρείας, ΕΧΟΤ. Πείτε μας λίγο, τι υπευθυνότητες είχατε ως πρόεδρος? Ήμουν πρόεδρος του τμήματος ισχύου και γόνατος της ΕΧΟΤ, όχι της ΕΧΟΤ. Okay. ΕΧΟΤ είναι η ορθοπαιδική εταιρεία και έχει διάφορα τμήματα. Της ορθοπαιδικής, ναι. Ένα από τα τμήματα είναι το τμήμα ισχύου και γόνατος, δηλαδή που ασχολείται ειδικά με το ισχύο και το γόνατο. Και τα δύο χρόνια που ήμουν πρόεδρος, σαν υπευθυνότητα είχα σαν κύριο έργο την οργάνωση ενός μεγάλου πανελληνίου συνεδρίου με θέμα κυρίως τις αρθροπλαστικές αλλά και τις βαριές παθήσεις ισχύου και γόνατος, να παρουσιαστούν ό,τι πιο σύγχρονο υπήρχε, να καλέσουμε κάποιους ειδικούς πάνω σε αυτό το θέμα και από το εξωτερικό για να μας μιλήσουν και να προωθήσουμε κάποια θέματα και προβλήματα που έχει το τμήμα και ορθοπαιδική με την πολιτεία για να επιλύσουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα στο πλαίσιο του δυνατού πάντα. Τέλεια. Για να επιλύσουμε και το ορθογραφικό θέμα, είσαι από τους λίγους ορθοπαιδικούς οι οποίοι θέλετε να γράφετε το ορθοπαιδικός με έψιλον αντί για αλφαγιώτα. Για να μην κατηγορηθούμε ότι ήμασταν ορθογραφοί εδώ στην εκπομπή Face to Face, θέλετε να μας πείτε γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να γράφετε με έψιλον και όχι αλφαγιώτα? Τώρα ανοίγει τη συζήτηση που θα. Πείτε μας παραλληλικά. Θα φέρει δαιμόνια, αλλά. Μακριά από μας. Όχι, δεν είναι στην ορθογραφή. Απλώς εγώ προτιμώ να το γράφω με έψιλον. Είναι γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ορθοπαιδικών το γράφουν με αλφαγιώτα. Παλιά γραφόταν με έψιλον. Τα τελευταία χρόνια έγινε μία κίνηση αντί για έψιλον να γραφόταν με αλφαγιώτα, διότι στα αγγλικά γράφεται PAE, δηλαδή σαν να λέμε αλφαγιώτα. Μάλιστα. Και ελέγχθηκε, αφού οι ξένοι το γράφουν έτσι, να το γράφουμε κι εμείς. Μα πιστεύω ότι και οι ξένοι όμως το ξεκινήσανε επειδή εμείς το γράφουμε έτσι. Το πήραν από εμάς. Μα εμείς το γράφουμε με έψιλον. Αυτοί το έγραφαν με. Είναι ποιος γέννησε το αυγό τελικά. Ναι. Κότα πήραν την ελληνική λέξη και αυθαίρετα την έγραψαν με AE. Και ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση που κράτησε πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί μερικά και κρατάει. Γιατί έλεγαν πολλοί ότι το ΑΙ παραπέμπει σε παιδί. Ορθοπαιδική σημαίνει ορθόπαιδη, δηλαδή ίσιο παιδί. Έτσι ξεκίνησε αυτή η λέξη πριν από 3-4 αιώνες από έναν Γάλλο, τον Νίκολας Άντρε, ο οποίος πρώτο χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη. Αλλά αυτός είχε υπόψη του τα παιδιά που είναι στραβά, με σχολείωση κλπ. Έτσι ξεκίνησε διεθνώς αυτή η συζήτηση. Εγώ προτιμώ να το γράφουμε έψιλον, διότι προτιμώ να δέχουμε ορθοπαιδική, ορθή παίδηση. Ορθή στήριξη δηλαδή. Δεν ασχολούμαι με παιδιά. Παρ' όλα αυτά, επειδή η επίσημη άποψη της ορθοπαιδικής εταιρείας, πρέπει να το πω αυτό, η επίσημη άποψη κατά κάποιο τρόπο του κράτους, της κρατικής εταιρείας, είναι το αλφαγιώτα πλέον. Δεν το έψιλον. Πάντως, εμείς βάλαμε έψιλον για να είστε εσείς ικανοποιημένοι. Ναι, απλώς σας ξεκαθάρισα για ποιο λόγο εγώ προτιμώ τη λέξη έψιλον. Η επικρατούσα άποψη πάντως είναι ο καθένας να το γράφει και να το λέει όπως επιθυμεί.
Σωστά. Βλέπουμε πάντως και πολλά καταστήματα, ορθοπαιδικά καταστήματα, το γράφουν με ε. Ενώ η ειδικότητα, ο χειρουργός, θέλει με αλφαγιώτα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πιο ουσιώδη να πούμε πράγματα. Πάμε στην revision, αναθεώρηση δηλαδή του γόνατος. Πότε είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του γόνατος? Η αναθεώρηση του γόνατος είναι αποτελεί ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο, διότι περιλαμβάνει φθορά όχι μόνο των αρχικών επιφανειών, κυρίως το πλαστικό το οποίο υπάρχει, τα μέταλλα δεύτερον δεν παθαίνουν τίποτα. Και εκτός από τη φθορά αυτό το πλαστικό, το οποίο μπορεί να αλλάξει σχετικά εύκολα, το μεγάλο πρόβλημα είναι η φθορά των οστών. Όταν αρχίζουν και φθύρονται τα πλαστικά που βάζουμε, το πολυθελένιο για την ακρίβεια από το οποίο αποτελείται, τότε ξεκινά μια διαδικασία κατά λάθος του οργανισμού όπου φθείρει τα οστά. Όταν αρχίζουν και φθείρονται τα οστά, τότε γίνεται η άρθρωση ασταθής και υπάρχει φυσικά πόνος, μικρός ή μεγάλος, όπου δεν επιτρέπει κάποιον να περπατήσει ούτε καν και να κοιμηθεί. Mm-hmm. Πότε ξέρουμε όμως ότι πρέπει να γίνει μια χειρουργική επέμβαση? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, αλλά πολύ δύσκολη απάντηση. Λέω ότι είναι δύσκολη απάντηση, διότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα και μεταξύ των ορθοπαιδικών. Φυσικά, όταν έχει χαλαρώσει τελείως μια αρθοπλαστική ή πονάει κάποιος πολύ και τα δύο, σίγουρα χρειάζεται επέμβαση. Το θέμα το οποίο δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο είναι πότε πρέπει να γίνει, πόσο νωρίς. Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι καλά θα είναι να γίνει επέμβαση πριν χαλαρώσουν τα οστά. Όταν δηλαδή αρχίζει και φθύρεται το πολυθελένιο, το πλαστικό αυτό, το οποίο θα αρχίσει να φθύρεται κατά κανόνα πριν το καταλάβει ο ασθενής, πριν αρχίσει να πονάει. Εάν αρχίσει και πονάει, πιθανό να είναι διαργά. Ναι, αλλά τι πρέπει να κάνει, να κάνει εξετάσεις κάθε τόσο, να παρακολουθεί? Πολύ σωστά. Θα πρέπει ο ασθενής να παρακολουθείται εφόρος ζωής από τον γιατρό. Πόσο συχνά? Κάθε ένα έως δύο χρόνια. Πρέπει να κάνει. Οπωσδήποτε κάθε ένα έως δύο, το ξαναλέω. Το προτείνετε εσείς αρχικά όταν κάποιος κάνει επέμβαση? Όχι μόνο το προτείνω, τους το δίνω γραπτά. Mm-hmm. Όποιος έβγαινε από την κλινική, παίρνει αναλυτικές οδηγίες γραπτές. Όπως στην Αμερική. Και υπογράφουν κιόλας. Δεν τους έχω βάλει ακόμα να υπογράφουν ότι τα πήραν, για να πω την αλήθεια. Να τους βάλει να υπογράφουν όπως στην Αμερική. Υπογράφεις, το διάβασες και το πήρες. Γιατί να πάρεις χαρτιά για να μην τα διαβάσεις, γιατί πάρω πόσες φορές δηλαδή. Παίρνουμε και χαρτιά, βάζω και τον εαυτό μέσα και δεν είναι απαραίτητο ότι τα διαβάζουμε. Καλά, από ένα χειρουργείο σίγουρα είναι απαραίτητο. Οι οδηγίες είναι American style. Να μιλήσουμε λιγάκι για την. Σίγουρα η λογική λέει ότι μια τέτοια επέμβαση είναι πολύ πιο δύσκολη. Αλλά επιβεβαιώστε μας, κύριε Κουκουμπή, είναι πιο δύσκολη μια τέτοια επέμβαση από μια πρωτογενή κατάσταση, την οποία σίγουρα ανοίγουμε, χειρουργούμε και τέλος. Ενώ τώρα πρέπει να ανοίξουμε, να βγάλουμε κάτι που πιθανόν να έχει χαλάσει, να έχει σπάσει, να έχει τραυματιστεί γενικά μέσα εκεί στο γόνατο. Είναι πιο δύσκολη? Αναμφισβήτητα είναι πολύ πιο δύσκολη. Mm-hmm. Πρωτογενείς, όπως λέγονται, αρθροπλαστικές στο γόνατο κάνουν πολλοί χειρουργοί. Αναθεωρήσεις δεν μπορούν να κάνουν όλοι. Το κάνουν επειδή δεν θέλουν, επειδή είναι πιο δύσκολη, που σημαίνει ότι και ο χρόνος μιας τέτοιας επέμβασης είναι ίσως και διπλάσιος. Ο χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος αναμφισβήτητα. Μπορεί να είναι διπλάσιος, τριπλάσιος ή και λιγότερο. Δεν έχει τόσο σημασία πόσο χρόνο θα κάνουμε για την ακρίβεια. Ποτέ δεν δουλεύουμε το ρολόι, όσο χρειάζεται. Σωστά. Το λέω αυτό σαν μια παρένθεση, γιατί πολλοί ασθενείς με ρωτούν πόση ώρα θα κάνει το χειρουργείο. Και απάντηση σου λέω: η σωστή απάντηση είναι όσο χρειάζεται για να γίνεται καλά. Σωστά. Δεν δουλεύουμε το ρολόι. Είτε έτσι, λιγότερο είτε περισσότερο, όσο θα χρειαστεί σε εσάς. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε περίπου πόσο κρατάει μέσες ώρες μια απλή επέμβαση. Οι αναθεωρήσεις δεν ξέρουμε πάντα. Σωστά. Διότι οι ακτινογραφίες που βλέπουμε, γιατί από εκεί κινούμαστε, συνήθως δείχνουν λιγότερο το πρόβλημα από αυτό που αντιμετωπίζουμε. Και ο λόγος είναι διότι τα μέταλλα κρύβουν τα οστά και δεν βλέπουμε τι γίνεται πίσω από τα οστά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ανοίγουμε το γόνατο και βρισκόμαστε αρκετές φορές προεκπλήξεων. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για κάθε ενδεχόμενο, για το χειρότερο πιθανό ενδεχόμενο. Ταρακώ. Αυτό χρειάζεται εμπειρία. Σωστά. Είστε πολύ ειλικρινές, κύριε Κουκουμπή, και σας ευχαριστούμε που δεν μας τα λέτε όλα με ροζ τριαντάφυλλα. Μας τα λέτε όπως ακριβώς είναι τα πράγματα. Και το ακριβώς όπως είναι δεν είναι πάντα πάρα πολύ επιθυμητό και το αποτέλεσμα. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το χρόνο επιβίωσης. Παλαιότερα βλέπαμε ότι μια ολική αρθροπλαστική του γόνατος κρατούσε π.χ. 10, πιθανόν 15 χρόνια. Τώρα, ποιος είναι ο χρόνος επιβίωσης της ενός revision? Και αυτή η απάντηση είναι λίγο δύσκολη.
Πολύ καλή ερώτηση. Όλοι τη ρωτάνε ουσιαστικά. Και είναι λογικό. Σε γενικές γραμμές, μια αντικατάσταση του γόνατος, εάν γίνει σωστά, με την υποτιθέμενη καλή ποιότητα υλικών που όλα τα σημερινά υλικά είναι καλά, με μικροδιαφορές, ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τα 20 χρόνια, 20-25 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Παρόλα αυτά, σε γενικές γραμμές υπάρχει ένα όριο του 80% κρατάει πάνω από 20 χρόνια, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει το ίδιο για όλους τους ασθενείς. Σωστά. Για ποιους μάλλον λόγους. Πρώτα απ' όλα δεν έχουν όλοι την ίδια βαρύτητα της πάθησης πριν από το πρώτο χειρουργείο. Δεν έχουν όλοι την ίδια ηλικία. Σωστά. Δεν έχουν όλοι το ίδιο βάρος. Η τομή είναι μικρότερη. Στις αναθεωρήσεις, όχι, σαφέστατα μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη. Σπάνια. Και έχει τύχει και σε μένα να κάνω αναθεωρήσεις με την ίδια τομή ακριβώς που έχει γίνει πρώτη. Α. Αλλά ποτέ δεν θέτω θέμα τομής. Πόσα εκατοστά θα είναι, όσο θα χρειαστεί. Δεν παίζουμε με ωραία, ωραία με αυτό. Όσο θα χρειαστεί, θα το χρησιμοποιούμε γενικά, γιατί είναι και μια ειλικρινής απάντηση. Τώρα, επιπλοκές, φοβόμαστε, υπάρχουν επιπλοκές και ποιες είναι αυτές. Υπάρχουν επιπλοκές βεβαίως, και είναι περισσότερες. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, μπορεί να γίνει κάποιο κάταγμα στο κόκαλο. Το κόκαλο, το στον το οποίο το αντικαθιστούμε, είναι πιο αστεοπορωτικό. Δεν αντέχει τόσο πολύ. Μπορεί να γίνει ένα κάταγμα. Το ποσοστό θρομβώσεων μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά είναι ότι μπορεί να μην κρατήσει τόσο πολύ όσο η προηγούμενη επέμβαση και έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό λίμωξης, φλεγμονής δηλαδή. Είναι ίδιες δηλαδή αυτές οι επιπλοκές με την κλασική μέθοδο όπως πριν? Ναι, οι επιπλοκές δεν είναι διαφορετικές. Τα ποσοστά αυξάνονται. Και επίσης παίζει ρόλο και αυτό που είπα πριν. Ο ασθενής ο ίδιος. Καταλαβαίνει διαφορετικό κάποιος να είναι 50 χρονών από να είναι 80 χρονών. Σίγουρα. Ή αν έχει πάσχει από ζαχαρόδι διαβήτη. Άλλες αντενδείξεις, υγείας, καρδιά. Προβλήματα καρδιάς, αναπνευστικά, όλα αυτά επηρεάζουν. Και αγγειολογικά, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχουν και περισσότερο πιθανό θρόμβωσης, που και αυτό το φοβόμαστε. Παρ' όλα αυτά, δεν θέτουμε όρια ηλικίας, γιατί και αυτό συζητείται πολλές φορές. Και ενδεχομένως, αν θέλετε να το ρωτήσετε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Απαιτείται μια έμπειρη χειρουργική ορθοπαιδική ομάδα εδώ. Οπωσδήποτε. Και όταν μιλάει κάποιος, πάντα κρύβεται εντός αγωγικών πίσω από μια έμπειρη ομάδα. Κανένας χειρουργός, τουλάχιστον σε αυτές τις μεγάλες επεμβάσεις, δεν είναι μόνος του. Πάντα μιλάμε σαν ομάδα. Πάντα υπάρχει ένας κύριος χειρουργός, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται κάποιος, τουλάχιστον ένας έμπειρος συνεργάτης του. Επίσης, το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι πολύ έμπειρο, να ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται. Οπωσδήποτε χρειάζεται ομάδα, έχετε απόλυτα δίκιο. Τώρα, δεν είναι όπως λένε οι Αμερικάνοι, συγγνώμη που σας λέω, one man show. Ναι. Χρειάζεται ομάδα. Ακριβώς. Και έτσι είναι το σωστό. Συνήθως από ποια άτομα αποτελείται αυτή η ομάδα? Εκτός από τον κύριο χειρουργό, ένα ή δύο συνεργάτες που τον βοηθούν, μία τουλάχιστον εργαλειοδότρια ή εργαλειοδότη που παρέχει και δίνει τα σωστά εργαλεία, κάποιος επίσης νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια όπου τα φέρνει να τα βάλει πάνω στο τραπέζι για να τα χρησιμοποιήσουμε, οπωσδήποτε ένας έμπειρος και άριστος ανεσιολόγος με τον βοηθό του. Σωστή. Μην το ξεχνάμε, γιατί πολλές φορές μιλάμε χειρουργία για χειρουργία, το τι κάνουμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε, διότι μας επιτρέπουν οι ανεσιολόγοι. Σωστά. Μην τους ξεχνάμε αυτούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Να ρωτήσουμε και επίσης για τη μετάγγιση αίματος. Παλαιότερα βλέπουμε ότι υπήρχε ανάγκη για μετάγγιση αίματος. Εδώ τώρα υπάρχει ανάγκη για μετάγγιση αίματος και αν έχουν μειωθεί αυτές οι ανάγκες τώρα πριν μπει κάποιος στο χειρουργείο. Βεβαιότατα. Έχουν μειωθεί τρομακτικά. Έχουν μειωθεί από πολλές αιτίες. Η κύρια αιτία είναι ότι έχουμε κάποιους τρόπους να λατώσουμε την αιμορραγία. Έχουμε και χειρουργικές τεχνικές όπου μπορούμε και θρομβώνουμε τα μικρά αγγεία καλύτερα, αλλά κυρίως γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια κάποια φάρμακα τα οποία λατώνουν την αιμορραγία, το τρανεξαμικό οξύ λέγεται συγκεκριμένα, χωρίς να αυξάνει όμως τις πιθανότητες θρομβώσεων, γιατί αυτός ήταν κάποιος φόβος στην αρχή. Αυτό μας έχει βοηθήσει τρομακτικά. Και ένας τελευταίος λόγος που έχει μειωθεί έχουν μειωθεί οι ανάγκες στο να δίνουμε αίμα, είναι διότι παλιά ήμασταν γενικά οι γιατροί όλοι, ήταν πιο εύκολοι στο να πούνε να πάρει ο ασθενής κάποιο αίμα, άστο και αν δεν το χρειάζεται. Τώρα δεν δίνουμε εύκολα αίμα. Πρέπει κάποιος να φτάσει στο αμήν, όπως λέμε.
Δηλαδή δίνουμε πολύ δύσκολα αίμα, εάν το έχει απόλυτα ανάγκη. Σωστά. Δεν φεύγει κάποιος ασθενής από την κλινική με τον αιματοκρίτη που είχε όταν μπήκε. Αρκεί να μην επηρεάζεται, όπως λέμε, αιμοδυναμικά. Την τονίζω τη λέξη. Mm-hmm. Αιμοδυναμικά η λειτουργικότητά του. Δηλαδή η καρδιά, το αναπνευστικό να μην ζαλίζεται όταν περπατάει. Δεν θεραπεύουμε ακτινογραφίες, δεν θεραπεύουμε τιμή αιματοκρίτη. Mm-hmm. Δεν κοιτάμε δηλαδή τα εργαστηριακά να δούμε ότι ο αιματοκρίτης είναι τόσο και λέμε άρα πρέπει να πάρει αίμα. Σωστά. Αν είναι καλά, δεν χρειάζεται αίμα. Έτσι. Και δεν δίνουμε αίμα. Ενώ αν χρειάζεται όμως τελευταία στιγμή, τους λέμε πάμε, χρειαζόμαστε 5 φιάλες αίμα και τρέχουν όλοι να δώσουν αίμα. Όχι. Όταν ξεκινάμε για τέτοιες επεμβάσεις, πάντα έχουμε παρακαταθεί και αίματος. Mm-hmm. Δεν ξεκινάμε όλοι, και εγώ φυσικά όπως και όλοι οι υπόλοιποι, κανένα τέτοιο χειρουργείο χωρίς να υπάρχει από πριν προκατάρτιση αίματος. Σωστά. Όχι τόσο πολύ που είπατε. Συνήθως. Δηλαδή, λέω συνήθως. Πόσο αίμα θέλουμε. Εγώ συνήθως λέω να έχουν προκαταθέσει 2 φιάλες αίμα. Σωστά. Οι 8 στους 10 δεν το χρειάζονται τελικά. Mm-hmm. Διότι αυτό το χρησιμοποιεί κάποιο άλλο που πιθανόν να το χρειάζεται. Σίγουρα είναι πεχαμένο, έχει τεράστιες ανάγκες η Ελλάδα. Το παίρνουν παιδιά με μεσογειακή ανεμία, τροχαία, μεταμοσχεύσεις νεφρών, ύπατος, καρδιάς κλπ. Έχουμε ανάγκες από αίμα. Δεν πεχαμένο το αίμα. Mm-hmm. Αλλά δεν ξεκινάμε αυτές τις επεμβάσεις χωρίς να έχουμε αίμα έτοιμο. Μάλιστα. Τώρα θα επικρατήσει η ολική αθροπλαστική ελάχιστη επεμβατικότητα στο μέλλον. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα μιλάω με ειλικρίνεια, θα αυξηθεί πιθανόν το ποσοστό, δεν θεωρώ προσωπικά τουλάχιστον, άκρως απαραίτητο όλοι να κάνουν τέτοιες επεμβάσεις. Σε ένα μεγάλο ποσοστό τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι τα ίδια. Εφόσον, όπως είπα πριν, χρησιμοποιηθούν σωστές τεχνικές και γίνει σωστή τοποθέτηση. Εάν κάποιος χρησιμοποιεί τις σωστές τεχνικές, τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Μάλιστα. Εάν δεν έχει μεγάλη εμπειρία, δεν χρειάζεται να κάνει τις μικρές τομές. Να κάνει τις αιμαίες τεχνικές, ας κάνει τις απλές, τις κλασικές. Αρκεί να κάνει σωστό χειρουργείο. Σωστά. Δεν χειρουγούμε με το υποδικάμετρο τόσο εκατοστά γίνει τομή. Και λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Το αποτέλεσμα που μετράει. Στο κάτω-κάτω είναι επεμβάσεις αυτές ζωής. Δεν είναι επεμβάσεις για να είναι καλά κάποιος για ένα μήνα. Σωστά. Τώρα, αναφερθήκατε λιγάκι τις αντενδείξεις υγείας. Πείτε μας λιγάκι, κατά πόσο αποτελεί εμπόδιο εάν υπάρχουν άλλες αντενδείξεις στα θέματα της υγείας ενός ασθενή. Σήμερα είναι πολύ σπάνιο να είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα υγείας που να μην μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την επέμβαση. Mm-hmm. Έχουν τρόποι διάφορες ειδικότητες, οι καρδιολόγοι για παράδειγμα που είναι πολύ συχνό πρόβλημα, οι διαβητολόγοι αν πρόκειται για ζάχαρο, οι νησιολόγοι, οι πνευμονιολόγοι, πάρα πολλές ειδικότητες που συνεργάζονται, ώστε να ρυθμίζουν τον ασθενή για να μπορεί να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση. Πρέπει να τονίσω πάρα πολύ βέβαια ότι οι ασθενείς οι οποίοι είναι σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να χειρουργηθούν γρήγορα, ενώ σαν χειρουργικό χρόνο, από έμπειρο χειρουργό, mm-hmm. χωρίς να έχει πολλές επιπλοκές και να κινητοποιηθούν γρήγορα. Εάν καθίσει στο κρεβάτι και δεν κινείται, αυξάνεται πάρα πολύ πιθανότητα επιπλοκών. Δηλαδή πρέπει αυτό που λέμε να κινητοποιηθεί πριν καταλάβει ότι χειρουργήθηκε. Το συντομότερο. Ναι. Τώρα, μιας και είπατε για τη μεταχειρητική πορεία, ποιος είναι ο χρόνος νοσηλείας στο νοσοκομείο? Και αυτό εξαρτάται από τον ασθενή και τον χειρουργό. Έχουν γίνει τρομακτικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Καλές όμως. Καλές, προς το καλύτερο βεβαίως. Ναι. Πριν από αρκετά χρόνια, και να μιλήσουμε και για την Ελλάδα, όπου τα ταμεία παλιά δικαιολογούσαν παραμονή στις κλινικές και στα νοσοκομεία για 2 εβδομάδες, πολλοί ασθενείς έμειναν μέσα 10-15 μέρες χωρίς λόγο. Τώρα μπορεί κάποιος να βγει τη δεύτερη τρίτη μέρα. Δηλαδή το 90% των ασθενών mm-hmm. που χειρουργούνται. Mm-hmm. Τουλάχιστον που χειρουργούνται με αντίστοιχες τεχνικές όπως αυτές που αναφέρω, δεν μένουν πάνω από 3 μέρες στις κλινικές. Οπότε τώρα μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται και οικονομική η συγκεκριμένη μέθοδος για τα ταμεία. Ταμεία υγείας. Ναι, βεβαίως είναι. Διότι αν μένει κάποιος λιγότερες μέρες, παίρνει λιγότερα φάρμακα, που και αυτό έχει αλλάξει επίσης. Έχουν ελαττωθεί πάρα πολύ τα φάρμακα που δίνουμε τώρα συγκριτικά με παλιότερα. Mm-hmm. Μένει λιγότερες μέρες μέσα, κοστίζει το ταμείο πολύ λιγότερο. Αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει αυτό σε σημείο ώστε τα ταμεία να κάνουν τέτοιου είδους απόσβεση. Και η οικονομοτεχνική μελέτη για να πούν ότι όταν κάνει κάποιος τέτοιου είδους επεμβάσεις θα μας κοστίζει μας λιγότερο. Άρα προωθούμε αυτές τις επεμβάσεις. Ναι, στην Αμερική σίγουρα το προωθούν, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες σκέφτονται πρώτα αυτό, εάν θα είναι κάτι οικονομικό. Από άποψη αναισθησίας, θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι τρόποι αναισθησίας για μια τέτοια επέμβαση? Η συντριπτική πλειοψηφία γίνεται με 2 τρόπους. Ή με γενική αναισθησία, ή με αναισθησία από την σπονδυλική στήλη. Τη λέω γενικά σπονδυλική στήλη. Επισκληρίδιο. Μπορεί να γίνει επισκληρίδιο ή ενδροαχέα. Mm-hmm. Και 2 γίνεται στο ίδιο σημείο. Απλώς μπαίνει σε διαφορετικό βάθος η βελόνα όπου δίνει το φάρμακο της αναισθησίας από τον ισολόγο.
Θα πω τα υπέρ και τα κατά της μιας και της άλλης περίπτωσης. Απλώς ήθελα να πω ότι υπάρχουν σύγχρονα και κάποιες άλλες μέθοδοι που είναι πολύ πιο εξειδικευμένες, όπου μπορεί να δώσει κάποιος αναισθησία μόνο στο πόδι που χειρουργείται. Mm-hmm. Δηλαδή, όπου αναισθησιολόγος φυσικά το κάνει αυτό, εξειδικευμένος αναισθησιολόγος, όπου μπορεί με κάποια ειδικά εργαλεία, ηλεκτροδιαγέντες, να βρει κάποια νεύρα, όπως είναι το ισχυακό του μυριονεύρου για παράδειγμα, το προσαγωγό, και αναισθητοποιεί μόνο το ένα το πόδι, έτσι ώστε να μην πονά και να γίνει επέμβαση ασφαλώς. Mm-hmm. Αυτό βέβαια προς το παρόν στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι πάρα πολύ σπάνιο. Τώρα, ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα πριν. Ποιες είναι οι διαφορές. Εάν κάποιος κάνει γενική αναισθησία, το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι μόλις τελειώσει η επέμβαση, αισθάνεται αμέσως τα πόδια και μπορεί αμέσως να αρχίζει να τα κουνάει, αισθάνεται καλά και μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει. Mm-hmm. Πολλοί ασθενείς φοβούνται. Δεν θα έλεγα ότι δικαιολογείται απόλυτα αυτός ο φόβος, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο ποσοστό. Σπάνια υπάρχουν προβλήματα υγείας τέτοια που να μην μπορεί κάποιος να κοιμηθεί. Όπως λέμε, να πάει να άκουσε γενική. Σωστά. Από την άλλη, η ενδοραχία επισκληρίδιο που χρησιμοποιείται μπορεί να, να βοηθήσει να συναισθάνεται ψυχολογικά καλύτερα ότι δεν κοιμάται. Δεν mm-hmm. Αλλά τελειώντας επέμβαση, τα πόδια του είναι παράλληλα, δεν μπορεί να τα κουνήσει αμέσως, δεν μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει αμέσως. Υπάρχουν υπέρ και κατά. Δεν υπάρχουν κανόνες. Mm-hmm. Πάντα συνομιλούμαστε με τον αναισθησιολόγο. Σωστά. Αυτός έχει κατά κάποιο τρόπο το πρώτο χέρι. Εμείς κάνουμε το χειρουργείο. Αυτός δίνει την άρκωση. Σωστά. Τώρα, από άποψη μεταχειρητικής πορείας, από θεραπεία χρειάζεται, δηλαδή πρέπει να ακολουθήσει φυσιοθεραπείες. Εξαρτάται από τον ασθενή. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται όλοι. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως των ασθενών χρειάζεται. Εγώ αυτό που κάνω είναι τους ελέγχω μετά από λίγες μέρες, κάθε λίγες μέρες, και αν αρχίζουν ότι χάνουν την κίνηση που είχαν φεύγοντας από την κλινική, οπωσδήποτε θα πάνε για φυσιοθεραπεία. Mm-hmm. Εάν αφήσουν το πόδι χωρίς να το δουλεύουν, θα πάθει δυσκαψία. Χρειάζεται όμως να είναι κάποιος συνεπής με τον εαυτό του και να κάνει ασκήσεις στο σπίτι μόνος του. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Κουκουμπή. Εγώ σας ευχαριστώ. Που μας αναλύσατε και τα κάνετε όλα να φαίνονται τόσο εύκολα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά εδώ στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς. Face to face, σήμερα θα μιλήσουμε για την κρυσταλλοθεραπεία. Καλεσμένη έχουμε την ηθοποιό και μοντέλο, την Αναστασία Τσιλιμπίου. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Πολύ καλά. Έχετε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο στρες, γεμάτο άγχος, όλα αυτά που βιώνει ο κάθε άνθρωπος φυσικά. Αλλά μία ηθοποιός έχει πολύ περισσότερο, έτσι είναι. Ναι, εννοείται. Και όπως γνωρίζετε, από 8 χρονών ασχολούμαι με αυτό το χώρο και όσο μεγαλώνω, οι απαιτήσεις και το άγχος μεγαλώνουν. Γι' αυτό και εγώ γνώριζα για την κρυσταλλοθεραπεία και επέλεξα να τη δοκιμάσω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί από τότε βοήθησε πολύ το άγχος μου να εξαλειφθεί. Φυσικά, είδαμε ότι επίσης πολλές εκφράσεις πρέπει να πάρετε με το πρόσωπό σας, ναι. Χαμόγελο, κλάμα, όλες αυτές οι εκφράσεις δημιουργούν και μία ένταση σε όλο το σώμα. Από πού προέρχεται το Crystal Bed? Κάζεται Ντομινάκιο Αμπατζιάνια της Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής στη Βραζιλία είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey που του έχει πάρει συνέντευξη. Ο John of God χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας. Κάποιος από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι όμως αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια των κρυστάλλων quartz, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας κοντά στη σπηλιά της Αμπατζιάνια της Βραζιλίας, που συνεχίζουν όμως να δρούνε σαν μια ενιαία μονάδα, μέσα από το φως που διαθλάται, μέσα από τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο. Τώρα, ο θεραπευόμενος βρίσκεται ξαπλωμένος κάτω και έτσι γίνεται η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Συνδυάζει χρωματοθεραπεία και φωτοθεραπεία, τα οποία διαθλάται δέσμες φωτός μέσα από τους κρυστάλλους. Έτσι, εσείς πώς νιώσατε? Ξάπλωσα και έκανα έναν βαθύ αλλά πολύ όμορφο ύπνο, γιατί βρέθηκα σε σκέψεις με τον εαυτό μου, έφτασα σε σκέψεις που ούτε εγώ είχα κάνει ξανά και ηρέμησα και ένιωσα ένα έντονο όμορφο συνέστημα στο θυροειδή μου και στην καρδιά μου, αλλά και στο στομάχι μου. Έτσι, αυτά τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα τους και μέσα έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Τώρα, άραγε έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μας δίνει
είναι το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται γρήγορα, αισθητά, μετά από μόλις λίγα λεπτά. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς δρά το Crystal Bed. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως αυτοί είναι μία πέτρα, ένα ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα και έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με το χρόνο από εμάς τους ανθρώπους. Οπότε είναι και ένας πολύ καλός τρόπος επίδρασης πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Όπως εμείς οι γυναίκες μας απασχολεί πολύ αυτό το θέμα. Και άντρες, έτσι δεν είναι? Εσείς είστε πολύ νέα φυσικά, κυρία Τηλιμπίου, αλλά μετά από κάποια χρόνια θα φαινόσαστε ακόμα πιο fresh και ακόμα πιο ζωντανοί. Λοιπόν, συντονίζουν τη δομή του νερού μας. Όλα αυτά μέσα στο κύτταρα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυτταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συναδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, των κρυστάλλων, τα οποία μπαίνουν και στα τσάκρα μας. Γι' αυτό είπατε κι εσείς, αισθανθήκατε μια ζεστασιά. Πώς αισθανθήκατε για το θυροειδή? Ένιωσα σαν κάτι να με ακουμπάει, κάτι, ένα όμορφο συνέστημα ένιωσα. Και ένιωσα πάρα πολύ ανακουφισμένη ύστερα από τη θεραπεία. Έτσι, γιατί γίνεται αυτή η εξισορρόπηση της παραγωγής διαχείρισης ορμονών, βελτίωση λειτουργίας της συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού μας. Επιγραμματικά θα πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού, μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε πάρα πολύ. Πιο βαθύ ύπνο, βελτίωση στην πίεση της καρδιάς, βελτίωση στις δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. Είχατε και πρόβλημα με το στομάχι σας, έτσι? Ναι. Σας βοήθησε εκεί? Ναι, πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, ένιωθα πολύ καλύτερα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η βελτίωση του ανοσιοποιητικού με τα 7 τσάκρα είναι αυτά που επιδρούν σε όλους τους τομείς του οργανισμού μας. Το νευρικό σύστημα τώρα ενεργοποιείται ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος και υπάρχει μια βαθιά χαλάρωση όλου του νευρικού συστήματος. Γίνεται μια εξισορρόπηση και έτσι τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και επειδή βελτιώνει τη μνήμη, θυμόμαστε τα όνειρά μας. Επίσης, ξυπνάμε πολύ πιο εύκολα την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Και εσείς ξυπνήσατε πολύ καλύτερα? Ναι, το πρωινό ξυπνήμα είναι πολύ δύσκολο για μένα, αλλά την επόμενη μέρα ήταν ακόμη και πιο ευχάριστο να ξυπνήσω και ένιωθα ξεκούραστη και είχα πολύ ενέργεια θετική. Πολύ καλό αυτό, γιατί ο συντονισμός, όπως είπαμε, των εγκεφαλικών κυμάτων για πιο βαθύ ύπνο είναι μια διαδικασία φυσική. Οπότε αυτό που πετυχαίνουμε είναι μια θεραπεία η οποία φτάνει μέχρι και το πυρήνα του DNA μας. Έτσι, δεν ήταν? Ναι. Και για σας η εμπειρία? Ναι, μάλιστα την επόμενη μέρα είχα όλο θετικές σκέψεις και θετική ενέργεια και ό,τι αρνητικό δεχόμουν από τους γύρω μου, το δεχόμουν και το αντιμετώπιζα πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά. Σωστά. Οπότε βελτιώνει όχι μόνο τη μνήμη, αντιγύρανση, θυροειδή, καρδιά, όλα αυτά τα ενεργειακά 7 τσάκρα, τα οποία όταν μπλοκάρουν και πιέζουν τον οργανισμό, δημιουργούνται έτσι και οι παθήσεις. Ναι. Σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήρθατε στην εκπομπή face to face και μας μιλήσατε για την κρυσταλλοθεραπεία. Και εσείς, ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να πάρετε την εκπομπή μας. Γεια σας από εμάς.